Λοιπόν, να προετοιμάσουμε το πολιτικό μας τραπέζι, την επόμενη φορά θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, τώρα είναι η επόμενη φορά, κύριε Χριστίδη, να ξέρετε, έτσι. Κύριε Χριστίδη, έρχομαστε σε εσάς και ο άλλος Χριστίδης τώρα, γιατί το συζητάμε πάντα τον κύριο Χριστίδη. Ο κ. Δημήτρης Κερίδης εδώ πέρα, βουλευτής της Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Γεια σας, καλησπέρα. Και καθηγητής πάντα. Και ο κ. Αλέξανδρος Μανικόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Χριστίδη, από εσάς ξεκινήσουμε. Είστε δυσαρεστημένος από την ανακοίνωση του πολιτικού κέντρου? Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το οποίο είδα. Και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε και στο κομμάτι της εργασίας, αλλά νομίζω ότι και όλοι όσοι έχουμε αναλάβει κοινοβουλευτικούς ρόλους έχουμε μπροστά μας μια ευθύνη. Θα έλεγα ότι ταιριάζει πολύ αυτή η ρίση η οποία έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία και λέει ότι όταν τελειώνει μια παρτίδα σκάκι, όλοι μπαίνουν στο ίδιο κουτί. Και ο βασιλιάς και η βασίλισσα και όλοι οι υπόλοιποι. Επομένως, εδώ έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις. Και νομίζω ότι έχουμε να πούμε και να κάνουμε πολλά το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είστε δυσαρεστημένος δηλαδή που δεν συμμετέχετε και εσείς στο πολιτικό κέντρο? Θα συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις, με το ρόλο τον οποίο έχω τώρα, για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όχι, δεν είμαι, δεν έχω καμία δυσαρέσκεια. Ίσα-ίσα οφείλω να πω ότι νομίζω ότι έχουν γίνει μια σειρά κινήσεων οι οποίες ήταν και λογικές και νομίζω ότι προϊονίζουν τον τρόπο με τον οποίο όλοι περιμέναμε να λειτουργήσει η παράταξη. Αντίδραση του κυρίου Δούκα θεωρείτε ότι, επειδή σας το συζητάω γιατί δεν ήθελα να μου σχολιάσετε πολιτικά, τον κύριο Δούκα, πολιτικά. Γιατί προφανώς μετρήθηκε από τους δημοσιογράφους και τον κόσμο μια, πώς να το πω, μια εσωστρέφεια, μια γκρίνια. Λοιπόν, κύριε Στάθη, τελείωσαν οι εσωτερικές εκλογές, ολοκληρώθηκαν, έχουμε μεγάλα θέματα να ασχοληθούμε μπροστά. Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό προς όλους και δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο καθόλου. Και άκουσα προηγουμένως και μια δύο παρατηρήσεις που έκανε ο νέος εκπρόσωπός μας, ο Κώστα Τσουκαλάς, στις οποίες θα ήθελα να επανέλθω. Γιατί, για παράδειγμα, έχουμε πολλά να πούμε για τους Σπαρτιάτες, για τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει τη χρηματοδότηση ή την αναστολή της χρηματοδότησης, ή για τον τρόπο με τον οποίο, για παράδειγμα, σε μία από τις παρατάξεις τις οποίες κατεβάζει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές των επιμελητηρίων, αυτή στο επαγγελματικό επιμελητήριο, ο κύριος Φουφόπουλος κατεβάζει μαζί του έναν υποψήφιο των Σπαρτιατών στις πρόσφατες ευρωπαϊκές εκλογές, που τελικά το ψηφοδέλτιο δεν κατέβηκε. Κατεβάζει έναν ακροδεξιό δηλωμένο, μία παράταξη η οποία στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό, ξέρετε, σχετίζεται και με την κόντρα την οποία βλέπουμε να αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο χρονικό διάστημα στο δημόσιο διάλογο. Και πρέπει να τοποθετηθεί και ο κύριος Κερίδης και φυσικά μια σειρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ορκίζονται απέναντι στη μάχη την ακροδεξιά, στον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουν την ακροδεξιά στο τέλος της μέρας, όταν μιλάμε για ημνητές της, δημόσιους και φυσικά ιδιωτικούς. Πέταξε το θέμα. Ακούω βέβαια ότι η τροπολογία του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη που κατατέθηκε, θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν έχει πληροφόρηση ο κ. Κερίδης. Χάλια, παραποτέ. Ναι, αυτό δεν είναι ένα βήμα συνένεση, το οποίο πιθανόν θα πει κάποιο να ακολουθήσει και το Πασόκ σε επόμενο διάστημα? Να μην είναι όλα όχι. Δεν λέω ότι το κάνατε, αλλά ως γενικό αφήγημα. Κύριε Στάθη, πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτή τη στροφή. Διότι ένα χρονικό διάστημα πριν, όταν είχαμε καταθέσει την αντίστοιχη τροπολογία, δεν την είχε στηρίξει η Νέα Δημοκρατία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πάρει χρηματοδότηση μέσα στις ευρωπαϊκές εκλογές το κόμμα των Σπαρτιατών. Έχουν πάρει πάρα πολλά λεφτά. Ένα κόμμα το οποίο είναι υποδίωξη, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Δεύτερον, εμείς σε αυτά τα οποία συμφωνούμε έχουμε υπερψηφίσει και μάλιστα έχουμε δεχτεί και κριτική, ήταν κομμάτι και της εσωτερικής αντιπαράθεσης. Θυμίζω ότι στηρίξαμε όλα τα μέτρα για την πανδημία και καλά κάναμε, προφανώς δεν τα κάναμε αυτά. Έχουμε στηρίξει όλα τα νομοσχέδια τα οποία θεωρούμε ότι δίνουν έστω και ένα ευρώ στους Έλληνες πολίτες σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία ζουν. Και κάνουμε την κριτική μας και είμαστε στο όχι με αντιπρόταση πάντοτε σε αυτά με τα οποία διαφωνούμε. Αυτή ήταν η στάση μας, αυτή θα συνεχίσει να είναι. Και επιτρέψτε μου να κάνω και ένα μικρό σχόλιο, μια μικρή παρατήρηση. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο πέρασε από τη φάση της επιβίωσης σε μια φάση υπέρβασης από εδώ και μπρος. Αυτά τα αποτελέσματα τα οποία βγάζουν οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δημιουργούν σε εμάς και μια επιπλέον ευθύνη. Η ευθύνη είναι του προγραμματικού λόγου. Μαζί με την αντιπολίτευση, η οποία πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, να καταθέσουμε και τις προτάσεις μας γύρω από μια σειρά ζητημάτων τα οποία μας απασχολούν και απασχολούν κυρίως τους Έλληνες πολίτες. Μάλιστα. Για μας απαντήσετε και τον κύριο Δούκα όμως. Το άφησε, το πέρασε. Βιάστηκε ο κύριος Δούκας. Ναι, εντάξει, είπατε, να αφήσουμε τις εκλογές πίσω. Θεωρώ ότι πρέπει να μείνουν πίσω οι εκλογές. Να προχωρήσουμε από εδώ και μπρος όλοι μαζί προς την ίδια κατεύθυνση. Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, για πέστε μας λίγο για αυτό που είπε για το θέμα των Σπαρτιατών, παράδειγμα του Καρίν.
Κοιτάξτε, καταρχάς να συγχαρώ εγώ το ΠΑΣΟΚ, να συλληπιθώ ίσως τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εν πάση περιπτώσει βγαίνει ενισχυμένο από αυτή την εσωκομματική διαδικασία, η οποία έγινε με όρους πολιτικού πολιτισμού. Αυτό πρέπει να το δώσω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αυτά τα παρατράγουδα τα οποία εσείς προφανώς επισημαίνετε με τον Χάρη Δούκα. Αλλά η συνολική εικόνα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι είναι προς την θετική κατεύθυνση και αυτό είναι καλό συνολικά για την δημοκρατία μας. Βιάστηκε, λέτε, κύριε περίοδο... Δούκα. Πολιτικά σχολιάζοντας τα γεγονότα. Ναι. Μετά μια εκλογική διαδικασία, ναι, ναι. Ρε, έδειξε μια. Έτσι, ναι. Ότι τελεί υποπίεση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε μια εποχή όπου υπάρχει έκπτωση της πολιτικής και βλέπετε τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι θετικό τα κόμματα να οργανώνονται, να τιμούν τις δημοκρατικές διαδικασίες, να έχουν πολιτικό λόγο. Τώρα, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανέβει λόγω της φυσικής αναδιανομής που γίνεται στον χώρο της αριστεράς με την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και άλλοι, ο φίλος μου Λευτέρης ο Κουσούλης, για παράδειγμα, που θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ κουβαλάει τόσες πολλές αμαρτίες, το προπατορικό αμάρτημα της μεταπολίτευσης, έτσι δεν είναι, και είναι τόσο λαβωμένο που αποκλείεται να ξαναγίνει ποτέ μεγάλο κόμμα. Θα το δούμε. Είναι και θέμα ηγεσίας και αποφάσεων. Πάντως, ο κύριος Χριστίδης εδώ επιβεβαίωσε μάλλον τη δεύτερη άποψη, διότι επιμένει στο ψέμα και σε μια έτσι παλαιού τύπου κριτική. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντοτε απέναντι στην ακροδεξιά για λόγους και αρχής και συμφέροντος. Αν ένα κόμμα στο ελληνικό πολιτικό φάσμα θέλει να οριοθετήσει, να πούμε. Βέβαια, η τροπολογία έχει επανακατατεθεί. Θα σας πω για την τροπολογία. Καταρχάς, η τροπολογία βασίζεται σε μια απόφαση του Αρείου Πάγου που βασίζεται σε δικιά μας νομοθέτηση. Σωστά, έτσι δεν είναι. Σωστά. Που έβγαλε ο Άριος Πάγος ότι ο Κασιδιάρης είναι ο πραγματικός αρχηγός των Σπαρτιατών. Χωρίς αυτή την απόφαση δεν θα υπήρχε δυνατότητα αυτής της τροπολογίας. Και αυτή η απόφαση βγήκε χάρη στη δικιά μας νομοθετική παρέμβαση. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι κάναμε για τη Χρυσή Αυγή ήδη το 2013-2014. Και νομίζω ότι ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, απέναντι... κύριε Χριστίδη, αυτή την νομοθέτηση. Προφανώς, αλλά είχαμε επισημάνει και τα προβλήματα, διότι τελικά οι Σπαρτιάτες κατέβηκαν στις εθνικές εκλογές με φαινόμενο αρχηγό αυτόν τον οποίο είχαν και από πίσω τον κύριο Κασιδιάρη. Ελάτε, κύριε. Δεν είχε πετύχει η νομοθέτηση της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Ναι, εγώ σας λέω και για τις εθνικές εκλογές που κατέβηκαν οι Σπαρτιάτες. Η νομοθέτηση έγινε μετά. Είχατε κάνει και πριν τις εθνικές εκλογές μια σειρά από νομοθετήσεις, όπως θυμάστε πολύ καλά. Ναι, αλλά η τελευταία ήταν μετά. Τους είδαμε τους Σπαρτιάτες στη Βουλή. Ήταν πριν τις ευρωεκλογές. Να λένε ότι μας έβαλε το καύσιμο ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν θέλω να διακόψω, κύριε. Πριν τις εθνικές ήταν και τα εγχειρήματα που έκανε ο Κασιδιάρης να κατέβει με άλλα κόμματα. Προφανώς. Και μάλιστα που ψηφίζουν μπροστά στην ουσία. Μετά όμως ευρωεκλογές πράγματι δεν κατέβει. Υπήρξε. Για την οικονομία της κουβέντας. Πάμε παρακάτω. Και να πούμε ότι αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Mm-hmm. Η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη σε ζητήματα και καλά κάνει σε ζητήματα αποκλεισμού. Mm-hmm. Διότι υπάρχει πάντοτε η φοβία των προδικτατορικών αποκλεισμών και έχουμε ένα κεκτημένο ιστορικό, να πούμε, που δεν έχουμε την ευκολία που έχουν αλλού. Για παράδειγμα στη Γερμανία. Γερμανία. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση την οποία παραβλέπει. Γιατί δεν κάνατε την τροπολογία δεκτή για τη χρηματοδότηση. Γιατί η χρηματοδότηση είναι εύλογο, νομίζω. Τώρα, ναι, εύλογη, βεβαίως. Και θα το δούμε και είπαμε και καλά. Είπατε, υπάρχει αυτή η διαρροή. Θα μιλήσει ο αρμόδιος υπουργός στη Βουλή και θα τοποθετηθεί συνολικά η κυβέρνηση για να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτά τα ζητήματα να μας χωρίζουν και να μας διχάζουν την ώρα που λίγο πολύ συμφωνούμε επί της ουσίας. Ούτε να γίνεται αυτή η σπέκουλα, ούτε να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Διότι η χώρα, ξέρετε, έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Και εμένα με έχει κουράσει και το κουτσομπολιό του ΣΥΡΙΖΑ και όλη αυτή η παραφιλολογία, ακόμα και για δικούς μας, από ένα σημείο και μετά. Είδατε χθες ότι ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε για το νέο οικονομικό μοντέλο. Ναι, ο κύριος Βλάχος, εχθές όμως, παραδείγματος χάρη, είπε. Να ξεκινήσω από τον κύριο Κακλαμάνη που το είπε πιο θεσμικά, ο οποίος είπε: περιμένω να δω τι θα μου πούνε σχετικά με το θέμα του ρεύματος. Κάτι να είναι καλά προφανώς. Και άκουσα και τον κύριο Βλάχο συνέχεια στον Αντένα, ο οποίος είπε: ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα ψηφίσω. Και να σου πω κάτι άλλο και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν ξέρω τι θα κάνω. Ψιλοαπείλησε κιόλα, θα πούμε, ο Βλάχος. Καταρχά, αυτά τα είχε πει και στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά τις ευρωεκλογές. Όσοι κάνουν το ρεπορτάζ, το θυμούνται. Ναι, ευχαριστούμαστε, κύριε Βλάχος. Ως προς την νυν πρόεδρο, ήταν μια κουβέντα η οποία έχει γίνει και δεν υπάρχει και τρόπος ούτε και λόγος να το κρύψουμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ επιμένω ότι εδώ οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να τοποθετηθούν στα δύο μεγάλα. Ένα, πώς θα φέρουμε επενδύσεις. Έχουμε καλύψει το μισό, αλλά έχουμε άλλο μισό επενδυτικό κενό να καλύψουμε σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Έχουμε κάνει μια τεράστια πρόοδο από το 19. Ήμασταν στο 10% του ΕΕ, πήγαμε στο 15. Πρέπει να φτάσουμε πάνω από το 20. Πώς θα φέρουμε επενδύσεις, πώς θα φέρουμε χρήματα, πώς θα γίνουμε ελκυστικοί, τι έχει να πει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, όλοι μας γι' αυτό. Και το δεύτερο, πώς θα κάνουμε παιδιά.
Δύο είναι οι μεγάλες προκλήσεις που έχει η χώρα. Το δημογραφικό λίγο... και το επενδυτικό κοινό. Αν θέλουμε Ελλάδα ισχυρή, εγώ επιτρέψτε μου όμως αυτό, και θέλω να χρησιμοποιώ το δημόσιο βήμα και τον λιγοστό τηλεοπτικό χρόνο που με τόση γενοδορία μας παραχωρείται, για να επανατοποθετούμε τη συζήτηση στα σημαντικά. Σωστά. Η χώρα πρέπει να συζητήσει μέσα σε αυτή την τεράστια ανατροπή που γίνεται παγκοσμίως, με τον Τραμπ πρώτων πυλών, με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, για να είναι ισχυρή. Για να συζητάμε για επενδύσεις, πρέπει να γίνονται και επενδύσεις. Γίνονται. Όχι με συζητήσεις μόνο. Προφανώς. Ούτε και με εξαγγελίες. Μα σας είπα ότι το 10% πήγαμε στο 15%. Είστε 5 χρόνια όμως, κυβέρνηση. Ναι, αλλά αυτό είναι και μια τεράστια. Δεν έγινε και κοσμογονία επενδύσεων, το ξέρετε. Γίνεται. Δεν βγαίνετε έξω και λέτε που κάναμε επενδύσεις, φέραμε δουλειές στον κόσμο. Με συγχωρείτε. Ναι. Να πάρω εγώ τη δικιά μου πόλη καταγωγής, στη Θεσσαλονίκη. Αν πάρετε την Deloitte με 2.000 νέες θέσεις εργασίας καλοπληρωμένες. Πάρετε τη Pfizer με επίσης 2.000 θέσεις. Πάρετε μια σειρά από άλλες εταιρείες νέες τεχνολογίες που δεν υπήρχαν πριν. Προφανώς έχουμε πάρα πολύ δρόμο να κάνουμε. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που θέλω είναι εμείς οι πολιτικοί και εσείς οι καλοί δημοσιογράφοι που μας ελέγχετε και μας κρίνετε να συζητήσουμε επιτέλους. Γιατί συζητήσαμε για τον Αντώνη Σωστά. Σαμαρά. Εγώ όχι, δεν το κρίνω. Ναι, αλλά τα εθνικά θέματα είναι σοβαρό θέμα. Πάρα αν βγουν αύριο 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάνουν μια ερώτηση για τα εθνικά θέματα, δεν δημιουργείται ένα ζήτημα στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και μεγάλο. Και μεγάλο. Άρα δεν πρέπει να γίνει, φαντάζομαι. Και μεγάλο. Τελεία. Σήμερα τα ζητήματα, το βράδυ, βέβαια... ο Γιώργος Γεραπετρίτης κάνει, και εγώ είμαι μέλος, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών, τον φιλοξενούμε και έρχεται στη Βουλή για να τα συζητήσουμε. Αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, όταν επιμένουμε να συζητάμε επί φανταστικού για μαγειρέματα, και όχι... αλλά... Όταν το λέει ένας πρώην πρωθυπουργός, δεν είναι εύλογο ότι η κοινωνία εκεί έξω διαρωτάται. Τι μαγειρεύουν δηλαδή, σου λέει στο Αιγαίο. Προφανώς. Και εσείς τη δουλειά σας κάνετε. Όχι, δεν είναι μόνο και για πρέπει μας. Όλο δεν είναι δουλειά. Αν το λέει ένας πρώην πρωθυπουργός. Ακούστε, για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλήσω. Αυτά δεν τα βλέπουμε. Προφανώς. Αν με ρωτάτε. Κύριε, αυτά δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς όμως. Τα βλέπουν και οι Τούρκοι απέναντι. Μπορώ... Και λένε αυτοί εδώ εκεί είναι. Ό,τι να είναι. Ο ένας λέει μαγειρέματα, ο άλλος λέει εδώ. Το ανάποδο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχετε προβάλει. Αν θεωρείτε ότι εδώ λέγονται, το τι καλά, λέγεται... Καλά, τα προβάλλουμε και αυτά που λέγονται εκεί. Όχι, το τι λέγεται στην Τουρκία... Ότι είναι υποχωρητικός ο Ερντογάν. Για τις υποχωρήσεις του Ερντογάν. Αλήθεια. Ότι τον έχει βάλει στο βρακί του ο Μητσοτάκης. Μια στιγμή, γιατί δεν τα έχουμε πει. Εμείς νομίζουμε έτσι ότι έχουμε... Έτσι λένε, τον έχουν βάλει στο βρακί του. Οι ακραίοι αυτά λένε. Ναι. Εσείς θεωρείτε ότι έχουμε το μονοπόλιο. Δεν έχουμε το μονοπόλιο. Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι και στην απέναντι πλευρά, παρά τους περιορισμούς στην ελευθεροτυπία, αν ακούσετε τι λένε για τον Φιντάν, τον προδότη Φιντάν, ή για τον Ερντογάν που τον έχει βάλει ο Μητσοτάκης στο τσεπάκι του και 1,5 χρόνο τώρα δεν κουνιέται τίποτα στο Αιγαίο, που έχει αποτύχει με τα F-35. Αν θέλετε να τα πούμε όλα τώρα εδώ. Όμως εγώ θα επιμείνω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πιο σημαντικό που επιτέλους πρέπει να συζητήσουμε για να έχουμε ισχυρή Ελλάδα για το μέλλον είναι το δημογραφικό. Και οι επενδύσεις. Χωρίς αυτά τα δύο δεν έχουμε ισχυρή οικονομία και δεν έχουμε ούτε και εξοπλισμούς. Γιατί τους εξοπλισμούς κάποιος πρέπει να τους χρηματοδοτήσει, κάποιος πρέπει να τους πληρώσει. Τις συντάξεις κάποιος πρέπει να πληρώσει. Όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε στην παιδεία, στην υγεία, κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Κύριε Μαϊκόπουλε. Και έχουμε φάει πάρα πολύ χρόνο, κύριε Μαϊκόπουλε, με τον Κασελάκη και με τον Αντικασελάκη. Καλά, είναι αξιωματική την πολίτευση όμως. Επιτρέψτε μου να συλληπιθείτε. Με μεγάλη συμπάθεια το λέω και κατανόηση έτσι και γενοψυχία. Σε σχέση με την κουβέντα που είχατε αναφορικά με τους παρτιάτες και τις στάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Πέρα από τις διοικητικές και τις νομοθετικές πράξεις που προφανώς και πρέπει να αποτελέσουν ανάγχωμα στην ακροδεξιά στροφή ενός μεγάλου τμήματος του εκλογικού σώματος. Εδώ υπάρχει και το στοιχείο της πολιτικής. Και τι θέλω να πω με αυτό. Άκουγα εχθές με απορία και ενδεχομένως και σοκ θα έλεγα τον κύριο Θεοχάρη να σχολιάζει τα αποτελέσματα της τελευταίας δημοσκόπησης σε σχέση με την δημοσκοπική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας και μου έκανε εντύπωση τρομερή ο σχολιασμός που έκανε σε σχέση με τη μετατόπιση συλλήβδην του εκλογικού σώματος προς τα δεξιά. Αυτό εμένα μου δημιουργεί την εξής απορία. Τελικά η Νέα Δημοκρατία ανησυχεί για τα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και δημοσκοπικά αυξάνονται από ό,τι φαίνεται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις από τα δεξιά, πρώτον. Με την κυρία Λατινοπούλου. Δεύτερον, από ό,τι έχει αποδείξει η πρόσφατη ελληνική πολιτική ιστορία, ξέρετε, αυτά τα κόμματα έχουν έναν κύκλο τον οποίο τον ολοκληρώνουν και σχετικά σύντομα. Και πάλι όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, ενσωματώνεται εν τέλει ξανά μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει αποδειχθεί από την πρόσφατη ελληνική ιστορία.
μιλήσει μέχρι τώρα. Λέω ότι καλά, τι συμβαίνει μέχρι τώρα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχει δίκιο, κατέληξα μαζί σα. Εντάξει, και τσοπροφήσατε. Αυτό ήταν μια άλλη πολιτική. Ναι, τσοπροφήσατε μετά. Όχι, και βουλευτές του. Να θυμηθούμε την κυρία Κουντουρά, τον κύριο Μποκαλή, να πούμε ονόματα εδώ, να τα πούμε όλα. Αυτό που θέλω να σχολιάσω, δεν παρέμεινα στα ακροδεξιά ο κύριος Κόκαλης, δεν ήταν ποτέ ακροδεξιός. Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης ήταν ακροδεξιός ο κύριος Κόκαλης. Συγγνώμη κιόλας. Ενσωματώσατε. Και εν τέλει και το να πάρει ένας άνθρωπος προοδευτική στροφή. Δεξιός ήταν όμως. Το να πάρει ένας άνθρωπος προοδευτική στροφή. Εγώ δεν έχω πει ποτέ ακροδεξιός. Λέω να πάρει ένας άνθρωπος προοδευτική στροφή. Όταν έρθει ο Βελόπουλος εδώ, αν του πει ακροδεξιός, σου κάνει μήνυση. Πάντως τουλάχιστον για μένα το να μετατοπιστεί ένας άνθρωπος πολιτικά. Επιμείνετε στην ειλικρίνεια και κάντε και την αυτοκριτική. Μισό λεπτό. Λέω το εξής, το να μεταφράσω. Ότι ενσωματώσατε τους ΑΝΕΛ είναι ένα προπατορικό αμάρτημα. Κύριε το οποίο Κερίδη, το κουβαλάτε. Για μας δεν είναι προπατορικό αμάρτημα. Και εγώ θα σας το πω και ανοιχτά αυτό. Εκεί. Για μένα προσωπικά κιόλας, το να μετατοπιστεί ένας άνθρωπος από τη δεξιά προς το προοδευτικό τόξο έχει κέρδος του προοδευτικού χώρου. Ναι. Και απώλεια από το δεξιό και το δυτικό χώρο. Για μετατοπίσεις και ενσωματώσεις. Να μετατοπιστεί ένας άνθρωπος και να έρθει προς τον προοδευτικό χώρο. Αυτό το νέο σκηνικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να καταλάβω αν η Νέα Δημοκρατία είναι ειλικρινής σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζει τα κόμματα τα οποία δημιουργούνται δεξιά της. Πιο ειλικρινής. Και εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ειλικρινής. Αυτό λέω. Την τροπολογία την ψηφίσετε. Την τροπολογία τη στηρίζετε του Πασόκ για τον Αρσολικρινό. Αφού θα πρέπει να κατατεθεί, εγώ νομίζω ότι προσωπικά τώρα το λέω, δεν έχουμε συνεδριάσει ως κοινοβουλευτική ομάδα, είναι μια τροπολογία που πρέπει να τη δούμε θετικά, κατά τη γνώμη μου. Κάνει νέο κόμμα, κύριος Κασελάκης, πιστεύετε, με την ανοικία των γραφείων που είδαμε? Καλά, εγώ νομίζω ότι εν πάση περιπτώσει ο κάθε υποψήφιος αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιάσει και θα μορφοποιήσει την προεκλογική του καμπάνια, ένα σταθμός είναι να έχει και γραφεία. Εγώ δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι προάγγελο. Δεν και καλά, είναι ο κόμμα. Είναι μη θέμα αυτό, λέτε έτσι. Δεν ξέρω αν είναι μύθος. Αλλά λέω μη θέμα, μη θέμα αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι θέμα μεγάλο. Βαλτός για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Κασελάκης. Έτσι λένε οι συντροφείς. Θέλετε να είμαι αφοπλιστικά ειλικρινής? Εγώ νομίζω ότι όλες οι πλευρές οι οποίες αναπτύσσουν έναν τέτοιο πολιτικό λόγο στη δημόσια σφαίρα, όλες εν τέλει πλευρές κάνουν και κακό στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το να χαρακτηρίζεις ένα πρώην πρόεδρο ότι έχει σχέδιο να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, έναν πρόεδρο ο οποίος ήταν επί 11 μήνες ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να λες ότι έχει σκοπιμότητα ή έχει σκοπιμότητα να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνεις κακό στον ίδιο, κάνεις κακό στο ίδιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Μένα αυτή είναι η γνώμη μου. Όπως και από την άλλη πλευρά, να χαρακτηρίζεις ανθρώπους της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίοι ψήφισαν με μυστική ψηφοφορία στην Κεντρική Επιτροπή αναφορικά με την πρόταση μορφωτικού κουλοφόρου. Δεν κάνεις κακό σε αυτή την πλευρά, κάνεις κακό στο ίδιο στον ίδιο τον χώρο στον οποίο ανήκες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αποτυπώνεται εκεί εσείς... στάθη και στις δημοσκοπήσεις. Το 6,5% έχουν όλη ευθύνη. Ναι. Για εκεί που έχουμε καταλήξει. Υπάρχουν και άλλοι βουλευτές σαν και εσάς που λένε ότι εγώ δεν είμαι ούτε με τον Στεν Κασελάκη ούτε με τους 87+. Ήμουν με τον Πολάκη, ξέρω εγώ. Θέλω να βρω κάτι, ρε παιδί μου, να υπάρξει μια κανονικότητα στο κόμμα. Στάθη, υπάρχουν και άλλοι βουλευτές. Η πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί τους παρακολουθώ όλους που βγαίνουν στα τηλεοπτικά πάνελ. Πέρα από ορισμένους οι οποίοι έχουν ταχθεί και έχουν μια άποψη ότι πρέπει ο βουλευτής που έχει θεσμική θέση στο κόμμα και θα πρέπει να εκφράζει το όλον του κόμματος, θεωρούν ορισμένοι άνθρωποι ότι πρέπει να πάρουν θέση σε σχέση με τα στρατόπεδα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Άρα είναι λάθος που είναι θέση, λέτε. Για μένα είναι λάθος. Uh-huh. Και το έχω πει ανοιχτά και από τη δικιά στην εκπομπή. Uh-huh. Η πλειοψηφία όμως μέχρι στιγμής, εγώ νομίζω, κρατάει μια πολιτική στάση και προάγει τρία βασικά επίδικα. Το πρώτο είναι ότι ο κάθε υποψήφιος, γιατί εκεί είναι το μεγάλο του ζητούμενο, θα πρέπει να περιγράψει η κυρία Κολοκυθά και η κυρία Στάθη το πώς θα ενώσει το ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Γιατί το διακύβευμα αυτό είναι να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ενωμένος και να μην υπάρξει υποψήφιος. Και τέταρτη διάσπαση. Μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει. Να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακούσει τον τρόπο με τον οποίο θα διατηρηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ενωμένος. Θα τους ενώσει όλους, λέτε, ένα πώς θα τους ενώσει, ακριβώς. Ο Τσίπρας, ένα τέτοιο πρόσωπο. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή με την εκδήλωση που κάνει κιόλας σήμερα, νομίζω ότι φωτογραφίζει και με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή ο Τσίπρας κάνει την αντιπολίτευση που δεν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ στη λογική της άσκησης ενεργούς προγραμματικής. Να αλλάξει ευθύνη ο Τσίπρας αυτό που γίνεται τώρα ένα χρόνο. Ποια είναι η ευθύνη του? Καλά, έφυγε και άφησε το κόμμα τώρα στην ουσία στο Γιάννη Κασελάκη. Εγώ νομίζω ότι σωστή στάση έχει κρατήσει. Δεν έχει τοποθετηθεί στους διαξεφισμούς οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει άλλο πρόσωπο πλην του Τσίπρα που μπορεί να ενώσει όλες αυτές τις ομάδες?
Να, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί τέτοιο πρόσωπο. Από τους υποψηφίους, δηλαδή κανένας. Από τους υποψηφίους που ακούω εγώ δημόσια. Σε ένα πρόσωπο. Από τους υποψηφίους που ακούω μέχρι στιγμής να τοποθετούνται δημόσια, δεν έχω ακούσει τον τρόπο με τον οποίο... Άρα η λύση είναι να πει ο Τσίπρας, έρχομαι πίσω. Η λύση είναι να βρεθεί στις προγραμματικές δεσμεύσεις αλλά και στις δημόσιες τοποθετήσεις οι υποψήφοι να ξεφύγουν από την παραπολιτική και το κουτσομπολιό και να μιλήσουν πολιτικά. Και να μιλήσουν καταρχάς και αυτό που σας ανέφερα πριν. Πώς θα ενώσουν. Δεν μιλάει κανείς. Εντάχει για να κλείσουμε, παρακαλώ, κύριε Κυριακή. Μέρος του 41% της Νέας Δημοκρατίας είχε να κάνει και με τον Αλέξη Τσίπρα και υπό αυτή την έννοια καλοδεχούμενη η επιστροφή του, αν τη σκέφτονται, όπως βλέπω τον κύριο Μεϊκόπουλο, αλλά στο πλαίσιο της ειλικρίνειας. Προσέξτε να δείτε. Την ώρα που πάμε να κόψουμε τη χρηματοδότηση στους Σπαρτιάτες και δικαίως. Η μάχη με τους Σπαρτιάτες και κάθε τύπου Σπαρτιάτες είναι πρωτίστως πολιτική. Δεν είναι μόνο ποινική. Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο για το λάθος. Την ώρα που στο ΣΥΡΙΖΑ μαλλιοτραβιούνται με υπονοούμενα ότι όλα γίνονται για την κρατική χρηματοδότηση. Αλήθεια. Του ΣΥΡΙΖΑ και για τα. Για την εταιρεία στην ουσία. Για τα λεφτά. Και την ταμπέλα. Και ο ένας κατηγορεί τους άλλους ότι είναι κρατικοδίαιτοι και σιτίζονται και όλο αυτό ευτελίζεται σε μια. Καταλαβαίνετε ότι. Δίνουν πατήματα, συνολικά το πολιτικό σύστημα, δίνει πατήματα στους αντισυστημικούς ψεκασμένους των άκρων να λένε δείτε τους αυτούς ναι. Και άρα αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ δεν βοηθάει καθόλου στην πολιτική πάταξη και μάλιστα. Καταπολέμηση της ακροδεξιάς, αλλά τη φουντώνει. Ναι. Λοιπόν, καλά. Και εσείς βοηθάτε. Τα χρήματα των μεν με τα χρήματα των δε. Λοιπόν, μία κουβέντα. Επειδή... Άκουσα αυτά που είπε ο κ. Μικόπουλος, άκουσα και αυτά που είπε ο κ. Κερίδης. Η ιστορία έχει γράψει για το ποιο κόμμα είχε στο εσωτερικό της κυρίως ακροδεξίες φωνές διαχρονικά, πώς αυτές αντιμετώπισαν μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων και τι λόγο εξέφρασαν. Εγώ σήμερα λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής των Σπαρτιατών που κατεβαίνει με ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στα επιμελητήρια. Εύχομαι και ελπίζω η Νέα Δημοκρατία να πράξει τα ανάλογα μάλιστα. Τα επόμενα 24 ώρες. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Οι Νέες Δημοκρατίες δεν υπάρχουν ούτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, πολλό δε μάλλον σε τέτοια θέματα. Okay. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να το δούμε, κύριε Χριστίδη. Αυτό. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας το λέει για καλό, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Την επόμενη φορά θα έχουμε περισσότερο χρόνο, κύριε Χριστίδη. Πόσο περισσότερο δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.